λέει για τα επαγγελματικά της σχέδια. Πάμε να τη δούμε. Να τη δούμε. Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και το πρόγραμμα των υποψήφιων βουλευτών είναι φορτωμένο. Η Κατερίνα Παπακώστα ξέκλεψε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο της και μίλησε στην κάμερα του Μεσημεριανού Εξπρές. Τη συναντήσαμε στο ξενοδοχείο Hilton και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μια δυναμική παρουσία τόσο μέσα όσο και έξω από τη Βουλή. Δραστήρια από μικρή, έκανε όνειρα για το μέλλον. Θέλω να γίνω γιατρίνα. Μετά βέβαια είχα τη μαμά μου που μου είπε πρόσεξε κακομοίρα μου, άμα θα γίνεις γιατρίνα θα φας όλη σου τη ζωή και δεν θα προλάβεις να κάνεις τίποτα για σένα. Επειδή μου άρεσε πολύ και η νομική επιστήμη, καταστάλαξα. Λέω νομικός επιστήμονας, δικηγορίνα. Πράγμα το οποίο έγινα βέβαια. Με τον σύζυγό σας πώς γνωριστήκατε? Με τον Θοδωρή τον άντρα μου πρέπει να σου πω ότι ήμασταν φοιτητές. Εγώ μόλις είχα περάσει στη νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και εκείνος ήταν επιπτυχίο, έφευγε. Και συναντηθήκαμε σε μία νηφόρα. Συναντήθηκαν τα βλέμματα όπως γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις και έτσι προέκυψε η σχέση και η πρώτη επαφή, η οποία κατέληξε ενώ ήμουν φοιτήτρια σε γάμο. Και θυμάμαι ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο να έχει έρθει στο γάμο, να χιονίζει, να είναι το χιόνι μέχρι το γόνατο στην κυριολεξία, αλλά εμείς να το διασκεδάζουμε, να είναι, ήταν απολαυστικό για μας, ήταν μια εμπειρία συγκλονιστική. Αντιμετωπίζει τη ζωή με αισιοδοξία και πίστη και προσπαθεί να κάνει τις ανατροπές ευκαιρίες, ακόμα και όταν πρόκειται για τους πιο δικούς της ανθρώπους. Ο Κωνσταντίνος είχε, αν θέλετε, την ευτυχία ή την ατυχία να καθυλωθεί κάποια στιγμή, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε καθόλου να συνεχίσει τη ζωή του και εμάς δεν μας εμπόδισε καθόλου να ενθαρρύνουμε τις φιλοδοξίες και τα όνειρά του, ώστε να δώσουμε και ένα παράδειγμα σε όλους τους γονείς, οι οποίοι μπορεί να αισθανθούν κάποια στιγμή ότι έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους, να τους πλακώσει. Το νιώσετε κάποια στιγμή εσείς αυτό? Είναι ανθρώπινο αυτό, ξέρετε. Είναι ανθρώπινο αυτό και κανείς δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό. Η μιζέρια και το να καθίσεις και να κλειστείς ένα δωμάτιο και να πεις «και τι κάνω τώρα», αυτό δεν είναι επιλογή, δεν είναι σωστή απόφαση. Μ' αρέσει που και τα δυο μου παιδιά, ξέρετε, μου κάνουν αυστηρή κριτική. Και επειδή εγώ ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν σημαίνει ότι αποδέχονται όλα όσα τους λέμε ή όλα όσα τους προτείνουμε έτσι αβασάνιστα. Θυμάμαι πάντα τη μαμά μου και τώρα, και το κάνει πάντοτε την ώρα του φαγητού. Γι' αυτό πρέπει να της το πω τώρα, ότι να μην μου τα λέει όταν τρώω, γιατί μου κόβεται η όρεξη. Γενικώς με γιώνουν πολύ, πολύ. Δεν μου αρέσει να είμαι απεριποίητη, διότι θεωρώ την έλλειψη σεβασμού και έλλειμμα, ας το πούμε έτσι, παιδείας, το πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Βλέπω ότι οι εκπομπές της τηλεόρασης, έτσι από αυτό το λίγο που κάνω το ζάπινγκ, έχουν απ' όλα, αναδεικνύουν. Αλλά υπάρχουν και υπερβολές. Εγώ δεν θα σας χαριστώ, όπως δεν θέλω να μου χαρίζεστε κι εσείς, και δεν το κάνουν άλλωστε εκείνοι οι οποίοι ασκούν κριτική. Αλλά... Δεν κάνει και κριτική, γιατί ότι μιλάτε πολύ στην τηλεόραση. Αυτό σας ενοχλεί? Έχει δίκιο που είναι άδικο? Όχι, δεν με ενοχλεί. Θα σας πω γιατί. Γιατί εγώ όταν μιλώ τρέχω να προλάβω τη σκέψη μου. Δεν θα μου κόψουν τη φωνή κάποιοι επειδή ενοχλούνται ενδεχομένως. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που επέλεξε να κάνει σε εμάς την εκπομπή μας την εμφάνισή της και να της ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, που έχει κατέβει υποψήφια στην Α' Αθηνών, να την Νέα Δημοκρατία. Στην Β' Αθηνών. Ναι, ναι, ναι. Στην Β' Αθηνών και περιφέρεια Αθηνών, βέβαια. Να μπει το σουφεράκι, να το δω. Εγώ είμαι σίγουρος. Οκ, εντάξει παιδιά. Στην Β' ναι, γιατί άρχισε να σε πω. Μου άρεσε που είπε πάντως ότι τρέχει να προλάβει τη σκέψη της, γι' αυτό μιλάει γρήγορα. Να προλάβει και τους άλλους. Σκέψη κανένα να σκεφτεί Παρίσι, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρόσωπο.